Ναι, το κύριο Μητσοτάκη πάντω είναι ιδιαίτερη συμπάθεια, ο κύριο Βέντερ. Είναι. Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Σαράντη, τον Μιχαλόπουλο. Τον Μιχαλόπουλο, όχι. Διότι είναι το site εκείνο, το Euroactive. Καλησπέρα, Σαράντη. Καλό απόγευμα. Το οποίο πήρε δηλώσεις, έχει δηλώσεις και του κυρίου Βέμπερ, στις οποίες αξίζει να σταθούμε και σε ό,τι αφορά δηλαδή τη θέση του κυρίου Βέμπερ και για το μακεδονικό, αλλά και για τη στάση του κυρίου Μητσοτάκη. Σαράντη. Καταρχάς, καλά απόγευμα από τη Βρυξέλλα. Το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στις Βρυξέλλες είναι γνωστό σε όλους. Θα το πω με δύο λόγια. Είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το σύνολο των Ευρωβουλευτών, των Ευρωομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χαιρετήσει τη συμφωνία μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων. Ναι. Ο μόνος ο οποίος έχει εκφράσει αντίρρηση είναι ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, ο Βίκτορ Όρμπαν, ο ακροδεξιός, ο οποίος έχει υποστεί θερμή διακριτική για άλλα θέματα όπως για την αντιμεταναστευτική του ρητορική. Και επίσης ο κύριος Βέμπερ, που είναι ο επικεφαλής της ομάδας της Ευρωπαϊκής Δεξιάς, όλο αυτό το διάστημα διατηρούσε σιωπή στο θέμα, απόλυτη συγκυρία, δεν είχε πει τίποτα απολύτως. Προφανώς διότι, από ό,τι καταλαβαίναμε, δεν ήθελε να φέρει σε δύσκολη θέση τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ήθελε να φέρει σε δύσκολη θέση τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν ένας εκ των δύο των ηγετών, οι οποίοι του έδωσαν το χρήσμα εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Δεξιά, προκειμένου να διεκδικήσει την Προεδρία της Κομισιόν στις επόμενες ευρωεκλογές. Αυτή η σιωπή έσπασε χθες. Σε ερώτημα της Euroactive, ο κύριος Βέμπερ είπε ότι όλοι γνωρίζουν ότι η διαφωνία του ονόματος πρέπει να λυθεί, προκειμένου να δοθεί στην Πογουδομού ένα θετικό οικονομικό και ευρωπαϊκό μέλλον. Ερωτηθείς για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα, που είναι αδελφό κόμμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ελλάδα, είπε ότι επισήμως η αντιπολίτευση δεν είναι απαραίτητη για την αποδοχή ενός συμβιβασμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αντιτίθεται στην εξέβρεση συμβιβασμού. Ουσιαστικά μια διπλωματική απάντηση, αλλά εν ολίγης δηλώνει ανοιχτά την υποστήριξή του στην συμφωνία. Ενδιαφέρον έχει επίσης αναφέρεται μια άλλη ξεχωριστή. Ενδιαφέρον έχει επίσης μια άλλη ξεχωριστή δήλωση που πήραμε από τον Έλμαρ Μπροκ, ο οποίος θεωρείται το δεξί χέρι της Άγγελα Μέρκελ στις Βρυξέλλες, είναι πολύ στενός σύμμαχος, ο οποίος ουσιαστικά αποκάλυψε ουσιαστικά ότι μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα η Νέα Δημοκρατία έχει καταστήσει σαφές ότι πρόκειται να δεχθεί τη συμφωνία των Πρεσπών εφόσον περάσει από την Ελληνική Βουλή και εφόσον η ίδια έρθει στην κυβέρνηση. Στο παρελθόν, και αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, ο ίδιος ο Ευρωβουλευτής είχε πει πριν τέσσερις μήνες, αν δεν απατώμε, είχε πει στη Euroactive ότι κατανοεί τη θέση του κύριου Μητσοτάκη, διότι θυμάται τι είχε γίνει στον πατέρα του στο παρελθόν. Προφανώς, αναφερόμενος στον κύριο Σαμαρά, ερωτηθείς για το θέμα, για το εάν ο κύριος Σαμαρά πιστεύει ότι ο κύριος Σαμαρά θα ασκεί πιέσεις στον κύριο Μητσοτάκη για το μακεδονικό, δεν ήθελε να τοποθετηθεί. Για να το συνοψίσουμε και να το κατανοήσει περαιτέρω και ο κόσμος, και οι δύο συνεντεύξεις που δίνουν στο Euroactive οι κύριοι Βέμπερ και ο κύριος Μπροκ, ο Γερμανός Χριστιανοδημοκράτης και δεξί χέρι, λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να τη δεχθεί, προφανώς, Σαράντη, αυτό δεν καταλαβαίνουμε από τη συνέντευξη, αναφέρονται στο τι τους έχει πει σε κατηδίαν συναντήσεις, διότι δημόσια δεν το έχει πει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Προφανώς αυτό αποκαλύπτουν. Έτσι δεν είναι. Ήταν σαφής ο κύριος Μπροκ, ειδικά, όταν είπε ότι έχουν γίνει επίσημες συνομιλίες στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία έχει δεσμευτεί να δεχτεί μια κυκυρωμένη συμφωνία. Ναι. Αυτό είναι αποκάλυψη πάντως, έτσι. Ναι. Είναι αποκάλυψη και νομίζω είναι και ενδιαφέρουσα και η προσέγγιση του κυρίου Βέμπερ, έτσι, που όπως καταλαβαίνουμε είναι σαν να λέει ότι θα περάσει συμφωνία. Σαν να εύχεται ουσιαστικά να περάσει συμφωνία με την τωρινή κυβέρνηση για να μην μείνει εκκρεμότητα σε μια μελλοντική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, παιδιά, ναι, και αυτό που εδώ λέγεται, ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει τα ίδια στους μέσα και στους έξω. Από ό,τι προκύπτει από τις απαντήσεις που δίνουν στις ερωτήσεις που θέτει το site Euroactive, αυτές οι απαντήσεις, Σαράντη, διαψεύδουν τα όσα λέει εδώ η Νέα Δημοκρατία, ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει τα ίδια μέσα και έξω. Εγώ καταλαβαίνω
ότι υπάρχει σαφής δέσμευση να αναγνωριστεί, να γίνει αποδεκτή η συμφωνία εφόσον η Νέα Δημοκρατία αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας. Και επίσης καταλαβαίνω ότι ο κύριος Βέμπερ μετά από πάρα πολύ καιρό αναγκάστηκε προφανώς πιεζόμενος από την επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα να σπάσει τη σιωπή του και να αποδεχτεί και αυτός ότι πλέον ήρθε η ώρα να βρεθεί μια λύση στο θέμα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και και να πούμε εδώ ότι ο κύριος Βέμπερ ποτέ δεν υπήρξε αγαπημένο παιδί της κυρίας Μέρκελ και ποτέ δεν υπήρξε πρώτη επιλογή της κυρίας Μέρκελ και συνεχίζει να μην αποτελεί πρώτη επιλογή της κυρίας Μέρκελ και πιθανώς να πήρε και κάποιο σήμα από την κυρία Μέρκελ για να το πει αυτό σήμερα, έτσι, ή χθες πότε το είπε τέλος πάντων. Ναι. Πάντως είναι μια στάση, μια απάντηση που δίνει άλλη εικόνα από αυτή που παρουσιάζεται εδώ. Προφανώς. Είναι νομίζω ξεκάθαρο, δεν υπάρχει αμφιβολία γύρω από αυτό. Το μαθαίνουμε πάντως. Ορίστε. Το μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε, ναι, διότι πάντως όταν είσαι υποψήφιος για πρόεδρος της Κομισιόν, όταν είσαι υποψήφιος για πρόεδρος της Κομισιόν και απαντάς αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα για ένα αδερφό κόμμα λέγοντας ότι εντάξει ο Τσίπρας είναι τώρα κυβέρνηση, αυτός θα το φάει τέλος πάντων όλο αυτό το γάιδαρο και εμείς απλά ο κ. Μητσοτάκης είναι αντιπολίτευση, δεν παίζει ρόλο τι θα πει. Δεν δείχνει και πολύ υπεύθυνη πολιτική στάση ο κ. Βέμπερ με τέτοιες δηλώσεις, έτσι. Ναι, από την άποψη τη δική του, ναι. Λοιπόν, το κρατάμε και αυτό, έχει και αυτό τη σημασία και την αξία του, ιδιαίτερα αυτό το διήμερο. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με